αυτή η ταινία, με την οποία εγώ ακόμη σας συνδέω και σας θυμάμαι πολύ έντονα, ήταν ο Παύλος Μελάς. Ήταν δηλαδή η ταινία την οποία είδα με όλο το σχολείο μου μαζί, πειραματικό δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης τότε, σε εκπαιδευτική ουσιαστικά επίσκεψη στον κινηματογράφο της εποχής. Και πρέπει να σας πω, ήταν μια ταινία που όταν τελείωσε, τα παιδιά ξεσπάσαμε αυθόρμητα σε χειροκροτήματα στο κλείσιμο της ταινίας και επί πολλές μέρες όλες οι συζητήσεις και όλες οι διηγήσεις μας ήταν για την ταινία, για τον Παύλο Μελά. Καλώς ορίσατε. Πρέπει να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είστε στην εκπομπή μου, γιατί σας θαυμάζω, πάντα σας θαύμαζα. Ξεκινώ έτσι, γιατί έχω μια απορία από εκείνα τα χρόνια. Τι πάθαν όλοι με αυτή την ταινία και στη συνέχεια, αντί να τη στηρίξουν, μια ταινία που νομίζω έκανε πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια σε 1-2 εβδομάδες, τι πάθαν όλοι στη συνέχεια και πολέμησαν αυτή την ταινία τόσο πολύ? Ό,τι παθαίνουν κάθε φορά που κάτι ξεχωρίζει και πέφτουν να το κατασπαράξουν. Συνέβησαν πολλά. Καταρχήν, η ταινία είχε την τύχη τότε να βγει σε μια εποχή που οι Έλληνες μετά πολιτευτικά άρχισαν να ντρέπονται για αυτό που υπήρχε. Αυτό το παθαίνουμε πολύ συχνά. Είναι μια πολιτική αρρώστια που την περνάει πολύ τακτικά η χώρα μας και δυστυχώς και ο λαός μας. Επνίγηκε η ταινία, δεν ξέρω γιατί, και κακώς, αλλά τώρα που είναι μια εποχή που υπάρχει μια διαγραφή συμβόλων και ιερών πραγμάτων για τη χώρα μας και για το λαό μας, θα μπορούσα να το εξηγήσω, αλλά τώρα η ταινία εκδικείται, διότι κάνουμε προβολές της ταινίας αυτής σε διάφορες μακεδονικές πόλεις με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Ευνομία, ένα Ινστιτούτο στο οποίο ανήκω κι εγώ, έχει αναλάβει και κάνει αυτές τις προβολές. Και γίνεται χαμός από προσέλευση. Και γίνεται χαμός, και ειλικρινής χαμός. Θέλω να δούμε ένα απόσπασμα από την ταινία, να τη θυμηθούμε και να σας ρωτήσω αμέσως μετά. Πάμε να θυμηθούμε. Να βρίσκεσαι εκεί πάνω στη Μακεδονία, κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες, χέρι με χέρι με το θάνατο αυτό, πιστέψτε με, θα είναι η πιο ακριβή πολυτέλεια για μένα. Δευτέρα, 8 Μαρτίου 1904. Νάτα μου, επιτέλους πατώ το χώμα της αγαπημένης μου Μακεδονίας. Το μεγάλο μου όνειρο εκπληρώνεται. Κοιτώ μαγεμένο στα όμορφα τοπία τριγύρω και σκέφτομαι ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος θα έρθουμε όλοι μαζί να χαρούμε την ομορφιά του χιονιού. Είχαμε λάβει διαταγή να περάσουμε τα σύνορα μικρές ομάδες και να συναντηθούμε αργότερα για να μην κινήσουμε τις υποψίες. Τα σύνορα φυλάγονται από πυκνές τουρκικές περιπόλους και σκοπιές. Η αποστολή μας στη Μακεδονία έπρεπε να κρατηθεί με κάθε τρόπο μυστική. Ο κίνδυνος της προδοσίας υπήρχε πάντοτε. Κομιτατζίδες! Αλλή μόνο στους χωριανούς μου. Έχω μάνα και αδελφοί σκοτωμένες από τους κομιτατζίδες, καπτάν Ζέζα. Από πέρσι τον Απρίλιο. Γιατί πήγαν να εκκλησιαστούν στη δικιά μας την εκκλησία. Δεν θα πυροβολήσει κανείς. Δεν πρέπει να προδώσουμε την παρουσία μας στη Μακεδονία. Είχε δίκιο ο αρχηγός της ομάδας μας. Και η σκέψη μου γύρισε πίσω. Στην προσπάθειά μου να τους πείσω να μας στείλουν στη Μακεδονία, στο δεσπότη Καραβαγγέλη που τόσο θαυμάζω, σε σένα, τη στιγμή που σε αποχαιρετούσα, στα παιδιά μας. Και οι εικόνες που έζησα με τη φαντασία μου όταν ήμουν 14 χρονών παιδί ξαναγύρισαν στη σκέψη μου καταπιεστικές, εφιαλτικές. Γιατί τώρα ζούσα τη φρίκη των στιγμών αυτών. Μα η διαταγή του Σκούρτη με συνεκράτησε. Αδέρφια μου! Ο Παύλος ο Μελάς πέρασε τα σύνορα. Θα ανταμώσει με το Καραβαγγέλη, με το δεσπότη στο Συρίδοβο. Αδέρφια μου, η ώρα της ελευθεριάς μας έφτασε. Ζήτω η Μακεδονία! Χαίρομαι που επιτέλους μια κυβέρνηση απεφάσισε να μας παρασταθεί. Οι Μακεδόνες θα αναθαρίσουν από την παρουσία σας.
Εξ ονόματος της Μακεδονίας ευχαριστώ, Μίκη Ζέζα. Όσο μπόρεσες, μας παραστάθηκες τα τελευταία χρόνια. Είτε με χρήματα, είτε με όπλα. Έστω λίγο στα όπλα. Ήσουν πηγή κουράγιου και δυνάμεως. Πολλοί στη Μακεδονία αναφέρουν με αγάπη το όνομά σου. Σεβασμιότατε. Σκοπός μας είναι να οργανώσουμε ανταρκτικά ομάδας, να μοιράσουμε όπλα και να πληροφορήσουμε τους Μακεδόνας αδελφούς μας ότι ολόκληρος η Ελλάς είναι στο πλευρό τους. Τώρα εδώ θα πω κάτι, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε κύριε Κομνηνέ μαζί μου, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο η ταινία που υπέστη εντός εισαγωγικών διώξεις. Πιστεύω ότι και οι ίδιοι οι ήρωες του Μακεδονικού αγώνα υπήρξαν σε μεγάλο βαθμό ξεχασμένοι, παραμελημένοι από το επίσημο ελληνικό κράτος, η μνήμη τους. Από το επίσημο ελληνικό κράτος, ναι, αλλά από το λαό και από την ψυχή του λαού, όχι. Και αυτό το βλέπω καθημερινά. Είμαι κι εγώ θύμα του Παύλου Μελά. Όταν γυρίζαμε την ταινία το 68-69, γιατί σε δύο σεζόν τη γυρίσαμε. Και νομίζω ότι αυτό συνέβη γιατί ο φυλακτός, ο σκηνοθέτης, αντιμετώπιζε δυσκολίες και οικονομικά προβλήματα. Πολλές δυσκολίες, γενικές δυσκολίες. Και ήταν και μια μεγάλη παραγωγή για εκείνα τα χρόνια. Τεράστια. Και ήταν το βάρος μεγάλο. Εγώ όμως, επειδή δεν είχα ταξιδέψει ποτέ στη Μακεδονία, ήταν η πρώτη φορά που γνώρισα τη Μακεδονία. Μπολιάστηκα με τη Μακεδονία. Και από τότε δεν μπορώ από μέσα μου να βγάλω αυτό το πάθος που έχω για τη Μακεδονία. Ορισμένοι πολέμησαν την ταινία αυτή προσπαθώντας να τη συνδέσουν με τη Χούντα. Αυτό όμως ήταν ένα χυδαίο ψέμα. Και λέω ότι ήταν χυδαίο ψέμα ακριβώς γιατί αντιμετώπισε πολύ μεγάλες δυσκολίες για να γυριστεί αυτή η ταινία. Δεν είχε καμιά βοήθεια ουσιαστικά. Τα ίδια εργαλεία χρησιμοποιούν και τώρα. Έτσι και πει μια κουβέντα για την πατρίδα, αμέσως σε λένε φασίστα. Δεν τολμάς να μιλήσεις για ιδανικά και για ήρωες και τα λοιπά και αμέσως σου βγάζουν την ταμπέλα φασίστας. Είναι μια εύκολη πρόταση για αυτούς. Αλλά δυστυχώς το πράγμα είναι σε πολύ άσχημη πλευρά τώρα. Διότι μέσα από αυτές τις αντιπαλότητες, να τις πω έτσι, δημιουργείται ένα καινούριο πρόβλημα για το ελληνικό έθνος. Δεν τολμάνε να πεις τίποτα για τους λαθρομετανάστες. Γίνονται μηνύσεις από διάφορες ΜΚΟ. Υπάρχει ΜΚΟ η οποία δεν ξέρω πόσο μεγάλος αριθμός μηνύσεων έχουν κάνει σε πρόσωπα σημαντικά για την ελληνική κοινωνία. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα.